Ένα άλλο λόγο που έχουμε τέλο πάντων αυτή τη χαρά και βάζουμε αυτά τα ωραία τραγούδια ε, είναι ότι σήμερα μπαίνει ο Δία στον κρυό. Γιατί φοράει, νομίζετε, η αστρολόγο κόκκινο. Ο yes. Το κόκκινο είναι το χρώμα του κρυού. Ah. κόκκινο Είμαστε θέλει. όλοι χαρούμενοι, <σχερή> γιατί <σχερή> μα είπε η <σχερή> ε, <σχερή> Άση <σχερή> <σχερή> ότι. Τι σημαίνει ότι μπαίνει ο Δία στον κρυό. να το Καλό. καλό είναι, φυσικά. Εγώ ήθελα να μου κάνει την τεκμηρίωση. Ε, θα exactly. δούμε λοιπόν πώ θα επηρεάσει τον καθένα από εμά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ζώδιο και σε ό,τι έχει να κάνει με τον οροσκόπο. Καλό είναι τέλο πάντων να το ακούσετε και αυτό για να έχετε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πραγμάτων. Ο Δία είναι ο πλανήτη που στην αστρολογία έχουμε πει πολλέ φορέ ότι συμβολίζει την επέκταση, το άνοιγμα των οριζόντων μα, έχει να κάνει με το μέλλον. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε τύχη επίσης, πέρα από τις δικές μας προσπάθειες και είναι ένας πλανήτης που πάντα όταν αλλάζει θέση, διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα, είναι αυτό που λέμε, είναι όπως το λέμε, ο τροχός της τέχης που γυρίζει και σε κάποιους σταματά, σε κάποιους μπορεί να δείχνει κάτι πιο, τέλος πάντων, μέτριο, αλλά γενικά δεν είναι σχεδόν ποτέ ε, η επιρροή του κακή, να το πω έτσι. Πολλέ φορές έχει συμβεί με την, με την επιρροή του Δία, να α, προκύψει, ας πούμε, μια κατάσταση που εμείς οι ίδιοι θεωρούμε κακή. Δηλαδή, είμαι σε μια δουλειά, μπαίνει ο Δίας στο ζώδιό μου και φεύγω από αυτή τη δουλειά. Και εκείνη τη στιγμή λες, μα ποιο Δίας, πού ο Δίας, εδώ πέρα έφυγα από τη δουλειά. Όμω, yeah. Όμως, ποτέ δεν πρέπει να κρίνεις τη στιγμή που σου συμβαίνει κάτι, ειδικά με το Δία, γιατί στην πραγματικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σου ανοίγεται ένας άλλος δρόμος, Πιθανώ ήσουν στη λάθο δουλειά, που δεν έπαιρνε αυτά που έπρεπε να πάρει και για να ξεκουνήσει από εκεί. Γιατί εμεί οι άνθρωποι βολευόμαστε και δεν θέλουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Για να ξεκουνήσει, σου έρχεται ένα χαστούκι όπω το βλέπει αρχικά, αλλά μετά πηγαίνει κάπου αλλού. Και λε και ευχαριστώ. Ε, Ακριβώ. Απλά το δεν το βλέπει εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή σε Έτσι. πονάει. Λοιπόν, καλά, καλά. το λέω αυτό γιατί μπορεί όταν ε, ε, σα επηρεάζει ο Δία να συμβούν και τέτοια σενάρια που εκείνη τη στιγμή μπορεί να σα φαίνονται αρνητικά. Στην πραγματικότητα, όμω, δεν πρέπει να τα βλέπετε έτσι και να μην βιάζεστε να κρίνετε. Γιατί ε, σημαίνει ότι δεν είστε στο σωστό. Σο... Έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που λέμε το σωστό timing, τη σωστή στιγμή για να έρθει κάτι. Το λέω αυτό προκαταβολικά για να μην ακούσω παράπονα αν συμβεί κάτι το οποίο θεωρείτε εσεί ότι δεν είναι τη φύση του δία. Μια χαρά είναι τη φύση του δία. Με το δία, σπέρνουμε. Βάζουμε κάτι, ρίχνουμε το σπόρο για κάτι που θα ανθίσει λίγο αργότερα στη ζωή μας.